Το σημερινό βίντεο είναι για όλους εσάς που ξεκινάτε τώρα το σχολείο και δεν ξέρετε τι θέλετε να γίνετε μεγαλώνοντας ή για εσάς οι οποίοι εργάζεστε ήδη και σκέφτεστε να ανοιχτείτε σε ένα επάγγελμα καινούριο, μια αγορά που δεν έχει τόσο πολύ ανταγωνισμό. Σας έχω μια ιδέα. Χορηγός αυτού του βίντεο είναι η ενέμπα.com. Η ενέμπα είναι μια ηλεκτρονική αγορά παιχνιδιών όπου μπορείς να βρεις τον κάθε τίτλο, παλιό ή καινούριο, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επίσης έχουν πολύ συχνά προσφορές που εξασφαλίζουν ακόμα καλύτερες τιμές. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Gamer σε κάθε σου αγορά για να έχεις επιπλέον 3% έκπτωση και ρίξε μια ματιά στα links που βρίσκονται στην περιγραφή. Και ο CEO, λέει, της εταιρείας μας έχει μύτη, λέει, για δουλειές. Μύτη. Company location. Όπα, έχουμε Ελλάδα, Αργεντινή, Αμερική, Τινησία, Λίβανος, Ιαπωνία, Γερμανία, Κίνα, Καναδά. Όχι, αυτό είναι Αργεντινή. Τώρα τι σκατά ήτανε. Αργεντίνα. Σι. Βάλε hard, extra hard. Έτοιμη εταιρεία. Γεια σου. Δημιούργησε το πρώτο, λέει, Yerba Mate. Εναλλακτική για τον καφέ. Πρώτη φορά τα ακούω εγώ αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει εναλλακτική λύση για τον καφέ. Τι θα πει εναλλακτική λύση για τον καφέ? Τι πρόβλημα έχεις, παλγκάρι μου? Όνομα. Γκρέρμπα. Τιμή. Δεν μπορώ να κάνω 1,5. Βάλε 2, μωρέ. Γκέρμπα type. Standard. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Πακάτες για appearance. Πώς θα φαίνεται τώρα? Τι συσκευασία θα έχουμε? Πολύ λεπτομέρεια, ρε φίλε. Μία αρκούδα. Σε όλους αρέσουν οι αρκούδες. Βάλε όλες τις λατινικές χώρες θα διαλέξω εγώ εδώ πέρα. Αναγνωρίζω, δεν είναι παραμικρή η Δαφνή, Ρωσία, δεν λατινική χώρα. Τώρα θα διαλέγουμε πόσο θέλουμε το γέρμπα, όχι καφές. Αυτό είναι το stimulation που λένε στο χωριό μου. Και αυτό είναι το refreshment. Πόσο τους διεγείρει, λοιπόν, και πόσο τους δροσίζει. Το βάλουμε 50-50, νομίζω είναι ένα λογικό τέτοιο. Και προχωράμε στην διαδικασία δημιουργίας του μοναδικού μας γέρμπα, όχι καφέ, γέρμπα, προβληματικοί άνθρωποι. Και τώρα είμαστε στην δημιουργία 2 από 3 και διαλέγουμε πόσο να έχει γεύση. Τι θα κάνουμε, θα το κάνουμε αυτό 40, βασικά όχι 35 θα το κάνουμε. Το κάνουμε και αυτό 35. Απίρνες 30, δεν ξέρω. Καλό είναι το marketing να του δώσουμε λίγο. Θα δούμε τώρα αν αυτά που επέλεξα είναι αρκετά. Πάμε λοιπόν τώρα και για το τρίτο κομμάτι της δημιουργίας του γέρμπα. Και εδώ φροντίζουμε την ποιότητα, λοιπόν. Περιμένουμε να γίνει 100% και τώρα το ελευθερώνουμε στην αγορά. 7 στα 10, 7 στα 10. Δεν είναι άσχημο. Έτσι, πρώτο πράγμα που βγάλαμε στην αγορά είναι. 7 στα 10 είναι πάρα πολύ καλό. 7 στα 10 δίνω στα πολύ καλά παιχνίδια. Οπότε να μου δώσουν εμένα στο γέρμπα μου 7 στα 10. 7,5 βασικά στα 10 πήραμε. Άσε που λένε 7. 7, το μισό του μας το κεράσανε. Κακή ποιότητα, λέει. Τράβα και... καταρχάς φαίνεται ότι δεν ξέρει. Great product. Λέγω λίγο έτσι όπως το ξεκινάς με όπως τελειώνεις. Λίγο αντιφάσκι, αλλά δεν μας πειράζει. Μας πειράζει το ότι βγάλαμε λεφτά. Sensational product. Θα γίνουμε, λέει, leaders στην βιομηχανία του γέρμπα. Αρχίζουμε τώρα, προσθέτονται τα λεφτά. Έρχονται. Και έχουμε ξεκλειδώσει και ένα δεύτερο εξτρά συστατικό για τον γέρμπα. Secondary additive. Additives. Τι έχουμε εδώ, λοιπόν. Θα βάλουμε ένα φιστικάκι, βασικά acorn είναι βελανίδι. Θα βάλουμε και λίγο μπαμπού. Γιατί όσο πιο περίεργα πράγματα βάζεις μέσα, τόσο πιο πολύ ο κόσμος λέει ότι περίεργη ιδέα είναι αυτή που δεν έχω ξαναβάλει στο στόμα μου, γιατί δεν πρέπει να το βάζεις στο στόμα σε αυτό το πράγμα. Θα το αγοράσω για να θεωρούμε edgy. Αλλάζουμε τώρα τη συσκευασία και επειδή είναι η εορταστική συσκευασία, γιατί έχουμε ξεφύγει, είμαστε οι καλύτεροι, θα βάλουμε αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πώς θα λέγεται, δεν βάλαμε έτσι? Γκρέρμπα γέρμπα. Πανέμορφο. Είναι, νομίζω, το καλύτερο marketing που μπορούμε να το δώσουμε. Create. Λοιπόν, λέω να το κάνω τώρα λίγο διαφορετικά. Το κάνουμε λίγο παραπάνω refreshment και λίγο λιγότερο stimulation. Όχι πολύ, λίγο. Λίγο. Θέλω να δω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος σε αυτή τη διαφορά στο προϊόν μας. Φως, σβήστο, μην ξοδεύουμε. Ωραία, πλησιάζουμε και είμαστε εδώ πέρα στην πρώτη γέρμπα. Μάτε πόσο βάζουμε. Λοιπόν, όχι ήρεμα, όχι 100%. Θα το κάνουμε 50 αυτό, 15-15 θα το κάνω, έτσι, λίγο ξυλίλα μέσα. Ωραία, δοκιμάζουμε. Έτσι είναι το μάγκη. Δοκιμάζεις πράγματα στο προϊόν σου και αν πιάσουνε, εδώ είμαστε. Θα δούμε. Μπορούμε να γυρίσουμε στην πατροπαράδειτη συνταγή, δηλαδή αυτή που χρησιμοποιούμε εδώ και μια φορά. Καινούριος τύπος από γέρμπα, λέει, ξεκλειδώθηκε, που λέγεται Τσιμαράο. Είναι πολύ δημοφιλής στη Βραζιλία. Φρεσκάδα, δύναμη και μοναδικότητα. Οι πελάτες περιμένουν γι' αυτό. Θα απογοητευτούν λίγο αυτή τη φορά,
γιατί τους βγάζουμε ένα δικό μας μοναδικό προϊόν, το οποίο τουλάχιστον θα πουλήσει τα πάντα. Γιατί έχει μπαμπού, τις σαρκούδες πάντα. Γεύση να έχει 40, αρώμα να έχει 25 και 35 appearance. Αν δεν ρισκάρεις, δεν θα βγάλεις κέρδος. Έτσι πάει. Έτοιμο το προϊόν, το αφήνουμε λίγο να κάτσει εδώ να ανέβει ποιότητα και είμαι πολύ περίεργος να δω αυτό το καινούργιο προϊόν αν θα πουλήσει στους μίστες. Λόγω του μπαμπού κυρίως. Δηλαδή, πώς καταπίνεις μπαμπού. 8,5, ναι! Ναι, όταν έχεις ένα ταλέντο, καλό είναι να το μοιράζεσαι με όλους. Ένα θείο δώρο, θα έλεγα. Αποκτάμε πάρα πολλούς fans, ανεβαίνει η μετοχή της εταιρείας και συνεχίζουμε να έχουμε σταθερά πωλήσεις και ανωδικές πωλήσεις από ό,τι βλέπω. Να κάνουμε και άλλο. Create Yerba. Name. Not Kofirba. Τσιμαράω. Να δοκιμάσουμε τώρα τσιμαράω. Να το βάλω σκέτο. Τι είναι αυτό, μαρούλι? Ναι. Τι είναι αυτό? Μπαρμπέρις. Και επειδή είναι δοκιμαστικό, τώρα είναι ένα τεστ. Πάρε. Όχι, δεν μου άρεσε αυτό. Πολύ μαυρίλα. Πολύ μαυρίλα. Θέλουμε κάτι να τραβήξει το μάτι. Το γαϊδουράκι. Το γαϊδουράκι σίγουρα θα τραβήξει το μάτι. Και λέω να επεκταθούμε. Λέω να επεκταθούμε να πάμε Λίβανος, είναι αυτό. Για να δούμε αν θα πιάσει η καινούργια μας δημιουργία. Έχουμε φτάσει στους χιλιάδες fans. Ένα. Και δίνουμε 50-50, το δώσω. Το κάνουμε έτσι. Το κάνουμε έτσι αυτό. Που είναι με το συστατικό που όλους τους αρέσει. Όπα, αν θέλουμε. Έχουμε καινούργιο μήνυμα τώρα εδώ. Αν θέλουμε να συμμετέχουμε σε κάποιο show, λέει Show Me What You Got. Εμπορική έκθεση. Κάνε last two products, μωρέ. Πολύ καλή επένδυση. Ήταν λέει δημοφιλές. Τους άρεσαν τα προϊόντα μας, είχε πολύ ενδιαφέρον και κερδίσαμε και καινούργιους πιθανούς πελάτες. Έχουμε φτάσει 1700 fans και φτάσαμε τώρα στη δημιουργία το επόμενο κομμάτι και δούμε πόσο θα βάλουμε το κάθε υλικό. Λοιπόν, γέρμπα μάτε θα βάλουμε 50, άλγη θα βάλω 15 και το υπόλοιπο θα το βάλω μπαρμπέρι. Όσους μπαρμπέρις χωράει. Πωλήσεις βλέπω μια χαρά πάνε. Δεν έχω παράπονο. Είναι ανωδικότατες. Τώρα αυτά εδώ δεν ξέρω γιατί κατεβαίνουν. Υπαλλήλους χρειάζομαι. Budget για υπάλληλο. 5.000 τι, το μήνα, το χρόνο, τη μέρα, τι σκατά είναι αυτό. Less likely to ask for a raise. Προσλήφθηκες. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι θα κάνεις στην επιχείρηση, αλλά καλώς το να. Ωραία, θέλουμε γεύση, άρωμα και εμφάνιση. Τουλάχιστον να επενδύσουμε να έχουμε ένα σωστό προϊόν. Μπορεί η εμφάνιση να τους λέει, ξέρεις τι, χαριτωμένο το η συσκευασία. Αλλά θέλουμε όταν πάει, φτάνει στα χείλη του εκεί πέρα να λένε όπα εσύ. Όπα καλό εννοώ, όχι όπα φτάνει τόσο πίπιαμε. Ο υπάλληλος μου πίνει μεγάλες ποσότητες. Καλό αυτό. Ωραία, ανεβάσαμε την παραγωγή. Ωραία, έτοιμο το καινούριο μας batch από Μούφα Καφέ. Μούφα Καφέ, δεν θα έπρεπε να κάνω καν marketing εγώ για αυτό το προϊόν. Περιμένουμε να γίνει το quality τέλειο, γιατί δεν βγάζουμε τυχαία προϊόντα εδώ. Για να δούμε τώρα αν τους άρεσε. Κατά ήτανε. Εντάξει, κατά δεν ήτανε. 7 από 10. Ομολογώ ότι δεν έχω την παραμικρή ιδέα πώς να μαρκετάρω αυτή την αηδία που λέει ότι είναι αντικατάστατο. Όχι, λέει τι είναι. Πώς το λένε αυτό. Υποκατάστατο του καφέ. Ντρέπομαι να έχω αυτή την εταιρεία. Κλαίω κάθε βράδυ στο κρεβάτι μου όταν πάω για ύπνο. Τουλάχιστον για κανένα πεντάλεπτο. Το έχω κάνει πλέον ritual. Φαίνεται από τα νεκρά μάτια άλλωστε που έχω εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Και έτσι ακριβώς δημιουργούνται οι αυτοκρατορίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το Yerba Mate Tycoon. Yerba Mate ή Yerba Mate, κάτσε λίγο να το ψάξω. Why is Yerba Mate bad for you? Πίνοντας μεγάλες ποσότητες of Yerba Mate, 1-2 λίτρα τη μέρα, επίσης αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του ισοφάγου, καρκίνου των νεφρών, καρκίνου του στομάχου, καρκίνο της πλήνας. Τι είναι όλα αυτά, ρε μαλάκα? Yerba mate. Μπορεί να σκοτώσαμε κόσμο τόσο καιρό που μοιράζαμε αυτό το τσάι. Πλάκα και το παιχνιδάκι, άμα σας αρέσουν τα icons που κάνεις διαχείριση επιχείρησης και είναι και σχετικά φθηνό, είναι 4 ευρώ στο Steam. Θα σας έχω και link κάτω στην περιγραφή που μπορείτε να το ακολουθήσετε, να το δείτε και σας αν θέλετε. Αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα. Μπορείτε να βρείτε τα social media μας όλα κάτω στην περιγραφή και να τα ακολουθήσετε και κυρίως το Discord server που μπορείτε να αρχίσετε εκεί να τα λέμε και από κοντά. Παντού γύρω μου υπάρχουν διάφορα βίντεο, πάτησε τα όλα. Αυτά από μένα για σήμερα. Αντίο και τα λέμε την επόμενη φορά που θα τα πούμε.